Καλώς σας μεσημέρι. Σε μια κουβέντα που είχαμε πριν, μας υπόθηκε ότι ήμασταν τυχεροί, γιατί ο άνεμος φυσούσε από την αντίθετη μεριά και νιώσαμε μόνο τον θόρυβο, αν θέλετε, αυτού του οστικού κύμα. Δεν νιώσαμε το οστικό κύμα εδώ στην Κύπρο, αλλά τον θόρυβο. Βεβαίως, ο διαχωρισμός μεταξύ θορύβου και οστικού κύματος δεν είναι πολύ σαφής. Δηλαδή, και ο θόρυβος είναι μέρος του οστικού κύματος. Πιάσαμε ενέργεια από την έκρηξη. Αρκετά σπίτια γνωστών μου είχαν κάποια θέματα με μεγάλες επιφάνειες. Παρ' όλα αυτά, είναι μεγάλη απόσταση. Όσον αφορά τον άνεμο, αυτή την περίοδο η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας είναι γενικότερα από τα δυτικά. Ναι. Δηλαδή, πάμε προς το Λίβανο και όχι από το Λίβανο. Δεν αποκλείεται όμως και ο ανατολικός ο άνεμος. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις μέσα σε αυτή την χρονική περίοδο, μέσα στον Αύγουστο, που παίρνουμε ανατολικούς ανέμους, πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σκόνη. Ευτυχώς όμως, τον τελευταίο μήνα, ολόκληρη η ατμόσφαιρά μας κινείται προς τα δυτικά. Οπότε δεν υπήρχε θέμα μεταφοράς οποιασδήποτε ρήπανσης ή τοξικών στοιχείων από την ανατολικά. Ναι, είναι αυτό που μας ρωτούσε πάρα πολλοί κόσμος και ήθελε απάντηση, αν θέλετε, και μέσω μηνυμάτων αλλά και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αν από αυτό το οστικό κύμα, αυτό το νέφος, αν θέλετε, που είδαμε στις εικόνες μας, τι περιέχουν αυτά τα σωματίδια και αν θα έρθουν στον αέρα το δικό μας και αν θα έχουμε καλή ποιότητα του αέρα. Εξ όσων γνωρίζουμε, διότι ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς το είδος των στοιχείων που υπήρχαν στην έκρηξη, πολύ πιθανότατα να υπήρχε διοξείδιο του αζότου, το οποίο είναι τοξικό. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι αέριο που μπορεί να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις, οπότε θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την Κύπρο αυτή τη στιγμή, με δεδομένο βεβαίως ότι η ατμόσφαιρα μας ολόκληρη κινείται προς τα ανατολικά. Μάλιστα. Και δεν αναμένεται να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Δεν αναμένεται να αλλάξει. Θα το κρατήσουμε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε